Καλημέρα σας. Θα μας πείτε πώς σας φάνηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών? Πολύ καλά. Σε επίπεδο Δήμου? Πολύ καλύτερα. Έπρεπε να βγει άλλος. Πιστεύω ότι αρκετά ένα Δήμος. Έπρεπε να υπάρξει ανανέωση. Βεβαίως. Αρκετά. Ένας Δήμος να έχει μια ζωή. Δεν κάνει. Σε επίπεδο περιφέρειας, την εκλογή του κ. Ζατούλη. Πολύ καλός. Καλά έκανε και ένα. Εκεί δεν χρειάζεται ανανέωση τώρα. Όχι, όχι. Και ένα σχόλιο για τις ευρωεκλογές. Για τις ευρωεκλογές ήταν πιο καλύτερα γιατί πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή να βάλει χέρι στην Ευρώπη. Αρκετά μας έχει πεθάνει η Γερμανία. Δεν υπάρχει φράγκο, δεν υπάρχει δεκάρα. Ο κύριος Σαμαράς, την παρέα του, το χρήμα του και τίποτα άλλο. Εμείς οι άλλοι πεθαίνουμε. Ψηφίσατε και τις δύο Κυριακές. Βεβαίως. Το μέγεθος της αποχής πόσο σχολιάζετε? Να σου πω, αποχή δεν είναι καλό πράγμα. Θεωρείτε ότι ο κόσμος ήταν απογοητευμένος? Απογοητευμένος, τσαντισμένος, στενοχωρισμένος, δεν υπάρχει μία. Μας κυνηγάνε οι τράπεζες, μας κυνηγάει το ένα, μας κυνηγάει το άλλο. Τι θα τον κάνουμε το Σαμαρά? Αλήθεια, δεν έχω άποψη. Λευκό. Αποχή, ενέργεια αποχής, λόγω απογοήτευσης. Δεν με ενέπνεε κανένας να τον ψηφίσω. Θεωρείτε ότι η υπόλοιπη νέοι έτσι αρκετά μεγάλο ποσοστό? Ναι, πιστεύω ότι είναι μεγάλο ποσοστό. Αρκετά μεγάλο. Απογοήτευση λόγω θυμού, λόγω ότι δεν υπάρχει κάτι το διαφορετικό, κάτι να μας εμπνέει να ψηφίσουμε. Πώς βλέπετε το αποτέλεσμα των εκλογών? Το αποτέλεσμα καταρχάς είναι η θέληση του ίδιου του λαού μας. Είναι καθαρά ανατρεπτικό. Ένα κύριο στόχο έδωσαν πως οι πολίτες και οι συμπολίτες μας εδώ, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, ότι αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση δεν τη θέλει και θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση, και το καλύτερο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή πρέπει να παραιτηθούν και να φύγουν, να γίνουν εθνικές εκλογές, και έτσι πιστεύω ότι μπορεί να δώσει, να δώσουν ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι πρώτο κόμμα, να δώσει λύση στα προβλήματα που υπάρχουν. Όσον αφορά το μέγεθος της αποχής, πώς το σχολιάζετε? Δεν νομίζω ότι ήταν μεγάλη η αποχή. Η γνώμη μου είναι ότι περισσότερο δυσκολεύουν οι μετακινήσεις και η διάθεση του κόσμου προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι χρειάζεται μια καλύτερη δουλειά από όλα τα κόμματα προς την κατεύθυνση αυτή, για να μην υπάρχουν άνθρωποι αδιάφοροι, άνθρωποι που πρέπει να ενδιαφέρονται, και έτσι πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα τα αποτελέσματα. Σε επίπεδο περιφέρειας δεν είχαμε κάποια αλλαγή, επανεκλέγει ο κύριος Στατούλης, πώς σχολιάζει? Δεν νομίζω ότι ο κύριος Στατούλης επανεκλέγει, αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί έχασε πολύ από τη δύναμη που είχε. Έτσι, συν την αποχή όπως τονίσατε νωρίτερα, υπάρχουν ανοιχτά θέματα και οι κύριοι της περιφέρειας που έχουν τη διοίκηση, την ευθύνη της περιφέρειας, πρέπει να σκεφτούν αν πρέπει να ακολουθήσουν αυτή την πολιτική που ακολουθούσαν μέχρι σήμερα, ή αν θα ακολουθήσουν μια άλλη πολιτική που θα βοηθήσει τους πολίτες της περιφέρειας να ανακάμψουν και στη συνέχεια να μπορέσουν να υπάρχει αξιοπρέπεια, να υπάρχει ισομέρεια, να υπάρχει δικαιοσύνη. Σε επίπεδο Δήμου είχαμε αλλαγή σκητάλης. Δεν νομίζω ότι είναι αρνητικό. Αυτή είναι η θέληση των συμπολιτών μας. Αυτή ήταν που θέλει να αλλάξει, να γίνει μια άλλη δημοτική αρχή. Πιστεύω ότι οι συμπολίτες μας πρέπει να έχουν το νου τους ένα πράγμα. Όποια και δημοτική αρχή να υπάρχει στην πόλη, θα πρέπει να παρακολουθούν τα πράγματα και τις εξελίξεις και τις προθέσεις του νέου Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο στην πόλη μας. Και πιστεύω ότι πρέπει να τους πούμε και συγχαρητήρια για την νίκη τους αυτή. Για το αποτέλεσμα. Καιρός ήταν. Για το Δήμο Τρίπολης. Ναι, ναι. Θέλατε να γίνει μια αλλαγή, ανανέωση? Ναι, καιρός ήταν. Πώς αναφέρω την περιφέρεια? Η περιφέρεια, εντάξει, τα ίδια, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάποιος άλλος. Περίπτωση όσο έπρεπε να γίνει και εκεί ανανέωση, ή είστε ικανοποιημένοι με τα αποτέλεσμα? Δεν μπορώ να πω ότι γίνει και κάτι καλό. Απλά παγιώθηκε αυτή η κατάσταση. Σε επίπεδο ευρωεκλογών, τα αποτελέσματα? Μια χαρά. Ανατρεπτικά. Θεωρείτε πως στέλνουν ένα μήνυμα και στην κεντρική κυβέρνηση? Θα το πάρουνε. Ναι. Το μήνυμα το στείλανε, θα το ακούσει κανείς. Την αποχή πώς το σχολιάζετε? Μεγάλα τα ποσοστά για ακόμα μια φορά. Τι να κάνει ο κόσμος? Ναι, βέβαια. Και από το να πάνε σε καμιά Χρυσή Αυγή, τα ποσοστά αυτά, καλύτερα η εποχή.
Και όσον αφορά εσάς, αν μπορούσατε να γίνετε για μία μέρα δήμαρχος, τι θα κάνατε για την πόλη, η πρώτη σας προτεραιότητα? Τους δρόμους, κανένα πάρκινγκ, τα πεζοδρόμια, πάρα πολλά, σε μία μέρα. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις κάτι, έχουν γίνει τέτοιες ατασταλίες που δεν προλαβαίνεις να διορθώσεις. Όχι σε μία μέρα, ούτε στα 5 χρόνια που είναι η επόμενη δημαρχία. Σχολιάζετε τα αποτελέσματα των εκλογών. Ας ξεκινήσουμε από το Δήμο Τρίπολης, αλλαγής σκητάλης. Εντάξει, καλά είναι. Τι να κάνουμε. Θεωρείτε πως έπρεπε να υπάρξει ανανέωση? Εντάξει, καλή γίνει ανανέωση. Σε επίπεδο περιφέρειας με την επανεκλογή του κ. Τατούλη. Εντάξει, πολύ ωραία. Ικανοποιημένη? Ναι. Ευρωεκλογές, τα αποτελέσματα, θεωρείτε πως στέλνουν ένα μήνυμα στην κεντρική κυβέρνηση? Ένα μήνυμα το στέλνουν οπωσδήποτε και πιστεύω να το προσέξουν. Την αποχή πώς τη σχολιάζετε? Ήταν μεγάλα τα ποσοστά αποχής. Δεν είναι καλό. Η αποχή δεν είναι καλό. Καθόλου καλό. Κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Θεωρείτε πως ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο έδειξε την απογοήτευσή του ή υπήρχαν άλλα προβλήματα που δεν μπόρεσαν? Η αλήθεια είναι ήταν πολλοί κόσμος παραπονούμενος. Ή και με τα εφοριακά, με την εφορία, με τα καράτσια επιπλέον. Όλο και κάτι, όλο και κάτι μας βγάζανε. Είχαμε και μια οικονομία και αρχίσαμε να την τρώμε και την οικονομία μας. Αλλά ελπίζαμε όμως ότι κάτι καλύτερο θα φέρει ο Σαμαράς. Εγώ πιστεύω στο Σαμαρά και πιστεύω ότι αν ο κόσμος κάνει λίγη υπομονή θα βγούμε από το διέξοδο, γιατί και σιγά σιγά βγαίνει κανείς. Όλα τα χρόνια τι κάνανε? Δεν κάνανε τίποτα. Ο Σαμαράς κάτι έκανε, όσο μπορούσε δηλαδή. Γιατί άμα έχεις και τη Μέρκελ και τον έναν και τον άλλον και δεν σου κάνει χατήρι και πρέπει να πάρεις λεφτά, να πληρώσεις συντάξεις, να κάνεις. Αυτό τι θα έκανε? Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Του βάζανε, λέει, το μαχαίρι στο λαιμό. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Αλλά πιστεύω τώρα να πατήσει και αυτός λίγο πόδι στα γύρω και να κάνει κάτι. Γιατί αν δεν κάνει κάτι, δεν το βλέπω καλά, αλλά δεν θα είμαστε κι εμείς καλά. Εμένα δεν μ' αρέσει η άλλη πλευρά. Τι αλλαγή περιμένετε? Γιατί τη φοβάμαι την άλλη πλευρά. Πολύ. Πάρα πολύ τη φοβάμαι. Γιατί τη φοβάμαι? Γιατί έτσι μας έταζε και ο Ανδρέας Παπανδρέου και μόλις ανέβηκε, διόρισε όλο τον κόσμο δημοσίους υπαλλήλους, μέχρι που αναγκάζεται τώρα ο Σαμαράς να βγάζει. Και δεν είναι ωραίο πράγμα να διορίσεις και μετά να βγάλεις έναν άνθρωπο και να του παίρνεις το ψωμί από το στόμα? Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Εγώ δεν θα το άντεχα, σας λέω, να είμαι 10 χρόνια υπάλληλος και να μου πούνε φύγε από τη δουλειά σου. Εγώ θα σκότωνα. Ειλικρινά σας λέω. Τι περιμένετε τώρα για την επόμενη μέρα στο Δήμο Τρίπολης? Εντάξει, νομίζω ότι καλά θα πάει. Σχολιάζεται το αποτέλεσμα των εκλογών, να ξεκινήσουμε τις ευρωεκλογές. Ήταν κάποιο αποτέλεσμα αναμενόμενο, το οποίο μετά από μια τέτοια δυσαρέσκεια του ελληνικού λαού και μικρή ήταν η μη, πώς να το πούμε, έπρεπε να καταδικάσει ο ελληνικός λαός αυτή την πολιτική και να δώσει ψηλότερα ποσοστά στην αριστερά. Δεν το έκανε. Ένα κομμάτι βέβαια πήγε στη Χρυσή Αυγή. Ήταν μια αναμέτρηση η οποία ήταν αναμενόμενη, το αποτέλεσμά της. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζονται και άλλους αγώνες για να μπορέσει ο ελληνικός λαός να ξεφύγει από τα σαγόνια του Καρχαρία, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μονοπωλίων και των μνημονίων. Θεωρείτε πως δόθηκε ένα μήνυμα στην κεντρική κυβέρνηση με αυτά τα ποσοστά? Δόθηκε ένα μήνυμα πολύ μικρό, μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο. Υπάρχει μια μεγάλη δυσαρέσκεια στον κόσμο, η οποία δεν έχει εκφραστεί ακόμα. Πιστεύω να είναι μια αρχή αυτή. Σε επίπεδο Δήμου, αλλαγή σκητάλη. Σε επίπεδο Δήμου έγινε μια αλλαγή απρόσμενη. Φαβορή ήταν ο Σμπρινιώτης, τώρα προέκυψε. Η κάλπη είναι πάντοτε εγκαστρωμένη και δεν ξέρει κανείς. Και οι νύχτες είναι εγκαστρωμένες. Πώς την βλέπετε αυτή την αλλαγή? Στην πράξη θα δείξει. Πιστεύω να είναι καλή. Πιστεύω, ελπίζω. Τι περιμένετε τώρα για την επόμενη μέρα στο Δήμο, να δείτε? Κάτσε να πάει Σεπτέμβρη να γίνει αλλαγή και να πάμε στην επόμενη μέρα. Είναι νωρίς ακόμα. Σε επίπεδο περιφέρειας, επανεκλογή του κ. Τατούλη. Τι να περιμένει κανείς από κάτι το δοκιμασμένο και φθαρμένο? Είναι ήδη φθαρμένο αυτό. Είναι μια επανάληψη από τα ίδια. Το έχουμε δει το έργο. Πώς δικαιολογείτε τότε την επανεκλογή?
την επανεκλογή είναι ότι ο ελληνικός λαός κατά κάποιο τρόπο δεν έχει ακόμα ξεπεράσει ορισμένα πράγματα και θέλει να ζει κάτω από την ομπρέλα και τις εξουσίες. Λοιπόν, ξεκινώντας από τις ευρωεκλογές. Τις ευρωεκλογές είναι κανονικά τα αποτελέσματα. Έχει ψηφίσει ο κόσμος νοήμων. Θεωρείτε πως δίνεται ένα μήνυμα στην κεντρική κυβέρνηση με τα αποτελέσματα? Όλα τα μηνύματα είναι δοσμένα, αλλά πάντα χρειάζονται μηνύματα να δίνουν για να βάλουν και λίγο μυαλό. Σε επίπεδο Δήμου, αλλαγές κοιτάζεις? Οπωσδήποτε. Μια καλή αρχή που έγινε και στο Δήμο. Τι περιμένετε την επόμενη μέρα να δείτε εδώ στο Δήμο Τρίπολης? Τι διαφορές, τι έργα? Έργα, εντάξει, δεν είναι θέμα έργο, θέλετε συνέπεια των όσο προεκλογικά λέγονται και αυτά. Σε επίπεδο περιφέρεια, είχαμε επανεκλογή του κ. Τατούλη. Πώς σχολιάζετε? Επόμενο. Θεωρείτε πως έκανε μια επιβράβευση του έργου του από τον κόσμο? Δεν νομίζω ότι να είναι στάνταρ αυτό. Τι πιστεύετε, τι πιστεύετε ότι οφείλει την επανεκλογή του? Έχει κάποια. Κάποιο είναι πιο δημοφιλής, πιο προβλεπόμενος και τέτοια. Πώς βλέπετε τα αποτελέσματα, πώς τα σχολιάζετε? Ω, εμένα μου αρέσει. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Είστε ευχαριστημένος? Είμαι ευχαριστημένος, ναι. Θεωρείτε πως δόθηκε ένα μήνυμα στην κεντρική κυβέρνηση? Φυσικά. Αυτό το συζητάμε. Βέβαια. Σε επίπεδο Δήμου τώρα, αλλαγές κοιτάλης? Εντάξει, δεν χρειάζεται να μένουν και κανιά 20-30 χρόνια οι δήμαρχοι. Καλό είναι να αλλάζουν συνέχεια. Είναι καλύτερο αυτό για τον κόσμο. Για τον κόσμο είναι καλύτερο αυτό. Διότι μετά παραγνωριζόμαστε και καταλαβαίνεις τι γίνεται μετά. Την επόμενη μέρα στην Τρίπολη, τι θέλετε να δείτε? Ό,τι βλέπαμε τόσα χρόνια. Μην νομίζεις πως θα χαλάσει ο κόσμος. Έτσι, μην νομίζεις πως θα γυρίσει η Τρίπολη τα ανάποδα. Ναι. Σε επίπεδο περιφέρεια. Πάντως η ουσία είναι ότι ο Κουσμάκης περιμένει πάντα το καλύτερο. Έτσι δεν είναι? Φυσικά. Λογικά. Ναι. Σε επίπεδο περιφέρεια, σε επανεκλογή του κύριου Τατούλη, πώς τη σχολιάζετε? Κοιτάξτε να δείτε, ο Τατούλης είναι από τον νόμο μας και οπωσδήποτε είμαστε ευχαριστημένοι δηλαδή για την εκλογή του. Άσχετα αν εμείς το ψηφίσαμε ή όχι. Ναι. Πάντως είμαστε ικανοποιημένοι από την εκλογή Τατούλη. Το μέγεθος της αποχής πώς σχολιάζεται, γιατί πιστεύετε ότι οφείλεται? Έλα, φαινόμενα των καιρών αυτά. Της ανεργίας, όλα αυτά. Λόγω στην απογοήτευση του κόσμου, αυτό δεν το συζητάμε. Μα κοιτάξτε να δεις, ο κόσμος που έχει δώσει το ποσοστό αυτό που έχει δώσει στην ακροδεξιά παράταξη. Αγανακτισμένοι άνθρωποι είναι. Περισσότεροι από αυτού είναι δημοκρατικοί άνθρωποι. Τα αποτελέσματα που είδατε μπροστά είναι πολύ. Επέλεξε έτσι ο κόσμος να είναι, ώστε να τραβήξουν και τα αυτοί στον κύριο Σαμαρά, γιατί είχε έτοιμο το μέτρο, το σκληρό, κάτω από το σιρτάρι. Τώρα πιστεύω με αυτό, ίσως να του δώσει ένα μήνυμα, ότι κοίτα, κάτσε και λίγο πιο κάτω, γιατί εντάξει. Και από την άλλη μεριά ψηφίσανε σταθερότητα. Δεν ήθελε ο κόσμος να πέσει η κυβέρνηση, γιατί σκέφτεται ο άλλος την οικογένειά του, τους μισθούς του, δηλαδή όλα. Αλλά και από την άλλη μεριά, βγάλαν τη Χρυσή Αυγή ως τρίτο κόμμα για να δώσουν ένα μήνυμα και πάλι στην κυβέρνηση, κοίταξε, ότι άμα δεν βάλεις μυαλό, έχετε από πίσω τη Χρυσή Αυγή. Καλάβες τι γίνεται? Τώρα στο Δήμα, αλλά και σκητάλες, πώς τη σχολιάζετε? Ο Δήμος όχι, έγινε κανονικά. Έφυγανε οι παλιοί, ήρθαν οι νέοι, καθίσανε και οι άλλοι 3,5 χρόνια, τώρα θα καθίσουν και τούτοι 5. Άμα δεν είναι, θα τους διώξουμε κι αυτούς. Εσείς τι λέτε? Τι περιμένετε να δείτε πριν κάνουμε, τι περιμένετε να δείτε? Να δούμε να φτιάξουν την πόλη. Γι' αυτό ψηφίζουμε τον Δήμο, για την πόλη. Να είναι καθαρή η πόλη, να φτιάξει τα έργα και τα πάντα. Αυτό θέλουμε. Τίποτα άλλο δεν το θέλουμε. Σε επίπεδο περιφέρεια, σε επανεκλογή του κύριου Τατούλη, πώς τη σχολιάζετε? Κύριος Τατούλης την πήρε και θα την παίρνει συνεχόμενα. Ποιο θα την έπαιρνε? Εκλογές, πώς σας φάνηκαν? Σε φάνηκε. Ο λαός ψήφισε για να φύγουν αυτοί οι δύο. Κατάλαβες, γιατί αφήσανε τον κόσμο να πεινάσει. Και αφού πεινάει ο λαός, εφτάσανε αυτά σε αυτά τα χάλια. Πες να δουλέψουν για να μπορέσει ο λαός να ζήσει καλύτερα, γιατί πεινάει. Εγώ είμαι Λαγιοπόλης, αλλά βλέπω, γυρίζω παντού, πεινάει ο λαός. Έτσι, ωραία μιλάω. Θεωρείτε πως είναι και ένα μήνυμα και για τις εθνικές εκλογές? Δηλαδή. Φυσικό. Και εθνικές εκλογές να γίνουν, πάλι θα βγει πρώτο κόμμα ΣΥΡΙΖΑΣ. Πρώτο κόμμα. Θα κάνει συνεργασία με άλλα κόμματα, να βγει η Ελλάδα από τη διέξοδο. Αν δουλέψουν αυτοί οι δύο, καλά δεν θα την πάρει ο κύριος ΣΥΡΙΖΑΣ. Α,
Αν δουλέψει το Πασόκ, την Δημοκρατία. Ναι. Αν δουλέψει. Είπα, έδωσαν τα επιδόματα. Πού τα έδωσε τα επιδόματα? Εγώ κοιτάω στην Τεγεία, δεν έδωσε κανένα χωριό επίδομα το 500 που έλεγε ο κύριος Σαμαράς με το Βενιζέλο. Κοινωνικό μέρισμα. Ναι. Διότι εγώ έχω το παιδί μου και έχει 3 παιδάκια. Δεν έχει δουλειά, το φιλοξενώ στο σπίτι μου. Εάν δεν τον είχα εγώ, δεν πεθαίνα από την πείνα τα παιδάκια. Παίρνουμε 2 συντάξεις εμείς και ζούμε την οικογένεια, τα εγγόνια. Αυτό γίνεται παντού. Αυτό το σύστημα που λέει η κυβέρνηση, που ζουν, λέει, φιλοξενούν, λέει, αυτά να τα βγάλει έξω, πες. Δεν είναι σωστά πράγματα, γιατί πεινάει λαός. Σε επίπεδο Δήμου, αλλαγές κοιτάλης, πώς τη σχολιάζεις? Να σου πω, βγήκε εδώ στην Τρίπολη που βγήκε ο Δήμος, ο Παυλής, είναι ένα νέος άνθρωπος, ο οποίος θα δουλέψει για την πόλη και θα τα δείτε στην πορεία. Ναι, αυτά που έκανε ο κύριος Μημιώτης, τα βρήκε, αυτά που έκανε, δούλεψε το παιδί, αλλά τα βρήκε όμως από τους άλλους, να ξέρεις. Αλλά ο κύριος Παυλής είναι, θα δουλέψει σκληρά για την πολιτεία την Τρίπολη. Τι περιμένετε να δείτε λοιπόν στην Τρίπολη την επόμενη μέρα, τι έργα θέλετε να δείτε? Να γίνει, να ξεκινήσει τα έργα κανονικά, να ζήσει ο κόσμος καλύτερα. Αυτό λέω. Σε επίπεδο περιφέρεια, σε επανεκλογή του κύριου Τατούλη, ένα σχόλιο. Ο Τατούλης, να σου πω κάτι, ο Τατούλης μέχρι τώρα πήγαινε καλά, γι' αυτό δεν χάνει ο κύριος Τατούλης από ανέκαθα. Διότι είναι άνθρωπος και εργάζεται κανονικά.